Ο Πρωθυπουργός Σοφία είπε πριν από λίγο στη Βουλή και ήταν ξεκάθαρο σε αυτό ότι μπορούμε να συζητάμε για περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων και είχαμε σφοδρή κόντρα ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα για τους εμβολιασμούς, για τον αριθμό των νεκρών και για την οικονομία. Για όλα. Σκληρή αντιπαράθεση, πολιτική αντιπαράθεση για όλα, Λίνα. Για αυτό που συζήτηγες λίγο νωρίτερα με τη Δέσποινα, θα πρέπει να σου πω ότι για μία ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός, όπως και χθες και προχθές, είπε ότι κάθε μήνας lockdown στοιχίζει στην ελληνική οικονομία 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συζητούσαμε και νωρίτερα. Λίνα, η κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι έτοιμη, αν δώσουν το πράσινο φως οι λοιμοξιολόγοι, έχει σχέδιο για το πώς μπορούν να ανοίξουν τα μαγαζιά, είτε με click away, είτε με click in the shop, και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μέσα. Καταλαβαίνεις ότι είναι ανάγκη από τη μία να τηρηθεί βέβαια και να προστατευτεί η δημόσια υγεία, από την άλλη όμως να ανοίξει σταδιακά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, σταδιακά και με πολύ προσοχή η οικονομία, γιατί τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν και το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα φανεί αυτή η δυσκολία κυρίως στο λιανικό εμπόριο. Μάλιστα. Και ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε και νέα μέτρα για την οικονομία, Σοφία, ενώ επίσης είπε ότι αυξάνεται και το πρόστιμο για άσκοπες μετακινήσεις. Ακριβώς, Λίνα. Δύο είναι τα μέτρα στήριξης της οικονομίας. 80%, η κάλυψη στο 80% του ενοικίου για τους επαγγελματίες που έμειναν κλειστοί τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και δίμηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας που λήγουν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Δηλαδή αυτά που λήγουν τον Ιανουάριο, οι δικαιούχοι θα τα πάρουν και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, και για εκείνους που λήγουν το Φεβρουάριο θα τα πάρουν Μάρτιο και Απρίλιο. Όσον αφορά τώρα το πρόστιμο, από τα 300 ευρώ που είναι το πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας, είναι 300 ευρώ, το πρόστιμο θα πάει στα 500 ευρώ και καταλαβαίνω ότι αυτό συνδέεται και με το άνοιγμα της αγοράς που αναμένεται να γίνει από Δευτέρα. Λοιπόν, εμείς πάμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε νωρίτερα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, τη διαμάχη που είχαν ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα και τι λέει η κυρία Φόφη γεννήματα. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα? Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ECDC, γνωρίζετε ότι αυτοί οι χάρτες δημοσιοποιούνται κάθε εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν, αυτήν την εβδομάδα την τελευταία, η 53η εβδομάδα που ο ECDC καταγράφει το σχετικό χάρτη, όπως βλέπετε όλη η Ευρώπη είναι κόκκινη και οι μόνες δύο χώρες οι οποίες είναι κίτρινες και έχουν και ορισμένες περιφέρειες που είναι πράσινες είναι η Ελλάδα και η Φιλανδία. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω, ειδικά στην αξιωματική αντιπολίτευση, ότι όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου, παραλάβαμε 557 κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας 1.295 μονάδες εντατικής θεραπείας. Εκτιμούμε ότι μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα προσθεθούν τουλάχιστον ακόμα 150. 4.500 οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θρηνούν τον πατέρα, τη μητέρα, τη γιαγιά, τον παππού, τον συγγενή. Και τι κάνει η υπεύθυνη κυβέρνηση? Αντί να κάνει το παν για να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία των πολιτών, να θωρακίσει το εθνικό σύστημα, να βάλει φραγμούς στην πανδημία, ανταλώνεται σε άστοχες και μακάβριες στατιστικές. Και η χώρα έφτασε τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, να καταγράφει θλιβερή πρωτιά σε θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού και 4 στους 5, 80%, σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία είναι, ας το πω έτσι, φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης, να χάνονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Περιμένουμε λοιπόν και επιμένω να μην επαναλάβετε, κύριε Πρωθυπουργέ, τα ίδια λάθη. Γιατί αυτά οδηγούν σε νέους κινδύνους για τους πολίτες. Μη συνεχίσετε αυτή τη λογική «Δε φταίω εγώ, φταίνε πάντα οι άλλοι». Και δεν φταίνε οι γιατροί, όπως επιχείρησε να πει ο υπουργός σας.
γιατί έφταναν καθυστερημένα οι ασθενείς σε ένα σύστημα υγείας που δεν είχε προετοιμαστεί, δεν είχε ενισχυθεί και ασφικτιούσε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των υγειονομικών.